ανάλυση, κάθε άνθρωπος που καλείται να ψηφίσει στις ευρωεκλογές καλείται να ψηφίσει μία λίστα ενός κόμματος που συμπεριέχει τους υποψηφίους. Άρα αναγκαστικά παίζει ρόλο και ο άνθρωπος, βεβαίως. Αλλά βασικά και οι άνθρωποι που θα πάνε εκεί θα υπηρετήσουν και μια συγκεκριμένη πολιτική, πολιτική γραμμή που έχουν τα κόμματα. Να δούμε την οπτική του κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος, μέσω του Λευτέρη, στην Ευρώπη. Θα επανέλθουμε, μην ανησυχείτε. Κοιτάξτε να δείτε, όπως γνωρίζετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας δίνει μεγάλη σημασία και στις ευρωεκλογές. Δεν τις θεωρεί προκριματικό γύρο των εσωτερικών εξελίκων και των εθνικών εκλογών που θα έχουμε ούτως ή άλλως μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Ακριβώς γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δίκιο σε αυτό που λέει η κυρία Καϊλή. Υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία αποφασίζονται εκεί. Αποφασίζονται όμως με συνένεση στη μεγάλη τους πλειοψηφία των κυβερνήσεων. Και στη συνέχεια η κάθε κυβέρνηση εξειδικεύει αυτά τα μέτρα που αποφασίζονται εκεί και τα νομοθετεί και στη χώρα της. Με αυτή την έννοια και στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια είδαμε να περνάει μια σειρά νομοθεσίες, νομοθετικών ρυθμίσεων, με κορυφαία τα μνημόνια και από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν διαμορφώσει ένα πραγματικά φρικιαστικό τοπίο για τους εργαζόμενους, νέους και παλαιότερους, για το λαό μας. Μα και η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιώς τι θα μπορούσε να γίνει? Επευλήθησαν κάποια πράγματα. Οι κυβερνήσεις ήταν ανίκανες να αντισταθούν με την έννοια που εσείς θέλετε. Θα σας πω. Ή έξω πας ή μέσα μένεις. Υπάρχει, όταν συμμετέχεις σε μια διακρατική υπεριαλιστική ένωση, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα καθαρά αυτό λέμε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε κάθε μέτρο που παίρνει, αυτό βουά φαίνεται. Αναγκαστικά εκεί συμμετέχεις, χωρίς μια σειρά από τμήματα της δικής σου κυριαρχίας, έτσι ώστε να έχεις στη συνέχεια μερίδιο από τα κέρδη τα οποία θα έχουν. Βέβαια, τα κέρδη αυτά δεν κατευθύνονται συνολικά στα λαϊκά στρώματα στην εργατική τάξη. Δηλαδή, παζαρεύεις κέρδη για να έχεις στη συνέχεια δικαίωμα για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Και αυτό φαίνεται. Για παράδειγμα, όλη αυτή την περίοδο, ενώ χτυπήθηκαν τα δικαιώματα των Ελλήνων εργαζομένων, 40% μείωση στους μισθούς, στις συντάξεις, διαλύθηκαν μια σειρά από βασικά κοινωνικά δικαιώματα κατακτήσεις χρόνων. Υπάρχουν τμήματα ακριβώς πάνω σε αυτά τα συντρίμια και ακριβώς λόγω αυτών των μέτρων. Ήθελα να σας ρωτήσω υπάρχουν πώς παλεύετε. Θέλω στη δεύτερη φορά που θα εντάξει, απλά να πω ότι ακριβώς αυτά τα συντρίμια υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις και όμιλοι στην Ελλάδα σε μια σειρά τομείς της οικονομίας, χρηματοπιστωτικό, τηλεπικοινωνίας και άλλοι, τουριστικός τομέας, όπου απομυζούν τεράστια κέρδη και αυτά δεν έχουν και κανένα αντίκρισμα και στους μισθούς των εργαζομένων που είναι. Παθητική επιθετικότητα είναι και λίγο η πολιτική που γίνεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις κυβερνήσεις. Ανάλογα με το αν σου αρέσει, αν σου αρέσει ένα μέτρο το οποίο εσύ το περνά στη χώρα σου, κάνει αντιπολίτευση και στην ίδια σου την κυβέρνηση. Είναι, το έχουμε δει και από το ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε δει και από άλλους. Αυτό να γίνεται. Από τη μία ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα, από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση. Που είναι και λίγο οξύμορο. Εν πάση περιπτώσει, έπαιξε τα αρέστα της και η κυβέρνηση η ελληνική και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτημα αυτό της στενότερης συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, της δημιουργίας πάρα πολλών πλεγμάτων στρατιωτικών. Είχε άλλες επιλογές η Ελλάδα με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Η Ελλάδα, όπως και κάθε. Καταρχήν η Ελλάδα ποια είναι. Κάθε χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει με βάση τη δυναμικότητα η οποία έχει η ίδια πολιτική, στρατιωτική, οικονομική. Και εκεί, αν θέλετε, αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται και κάθε χώρα συνολικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει και αυτή η σχέση και της αντίθεσης και της συνεργασίας. Γι' αυτό και βλέπουμε και, πώς να το πω, και τις φυγόκεντρες τάσεις ανάλογα με τη σημαντικότητα κάθε χώρας μπορεί να παίζει ένα διαφορετικό ρόλο. Υπάρχει αντιπαράθεση παλιότερα Γερμανία με τους υπόλοιπους, Γερμανία, Γαλλία με την Ιταλία. Αυτό όμως, σε κάθε περίπτωση, είναι μια διαπραγμάτευση που γίνεται. Όχι για τους λαούς, γιατί στους λαούς. Η Ελλάδα. Στους λαούς. Ότι εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τόσους μετανάστες, θα τους πάρετε, θέλετε, δεν θέλετε. Μπορούσε να το πει και μέσα σε μια κρίση. Σε μια. Η άποψη δική μας είναι ότι ο λαός κάθε χώρας και στον οποίο τελικά και τα κόμματα και οι κυβερνήσεις εκεί καταλήγουν για να εκλεγούν, έχει τη δυνατότητα, εφόσον είναι οργανωμένος, εφόσον έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση στην πάλη, να καταφέρει πάρα πολύ και ριζικές και μεγάλες αλλαγές. Άρα λοιπόν και ο ελληνικός λαός, για παράδειγμα λέω εγώ τώρα, όταν το αποφασίσει και υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και είναι οργανωμένος και βάλει μπροστά αιτήματα να τα παλέψει, μπορεί και να αλλάξει την κατεύθυνση, μπορεί να αλλάξει το ζήτημα της συμμετοχής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να δημιουργήσει ένα άλλο διαφορετικό σύστημα όπου θα κάνει πραγματικά κουμάντο ο ίδιος, θα έχει στα χέρια του την οικονομία, την κοινωνία. Μπορεί, λέτε. Βεβαίως μπορεί. Βεβαίως μπορεί. Αυτό δεν μπορεί. Αλλά για να επανέλθουμε σε αυτό, δεν μπορεί. Να κλείσουμε για να ξεκινήσουμε. Και μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες, τι κάνουμε. Και μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες,
ισχυροποιούμε τις φωνές αντίσταση, τις αισθήσεις αντίσταση που υπάρχουν και μέσα και σήμερα στην κρίση υπάρχουν μια σειρά κλάδια που με ισχυρή παρέμβαση, για παράδειγμα, των ταξικών δυνάμεων και των κομμουνιστών, είχαν και κέρδος, υπογράφηκαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις 5-15% θυμίζω στη ζώνη, στην Κόσκο, στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Και αυτή είναι η πραγματική ανακούφιση που περιμένει ο λαός μας. Στα περί ανταγωνισμού. Που περιμένει ο λαός μας και σήμερα. Την Κόσκο δεν την αφήνει να κάνει τα περαιτέρω βήματα. Είναι οι Αμερικάνοι που έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Εντάξει. Είναι πολύ περισσότερο όλα. Κοιτάξτε, κύριε Αφογύρου, κοινωνική Ευρώπη. Η... αν θέλει να το πούμε και κάπως αλλιώς, που έχει και μεγαλύτερη αξία, γιατί το ακούμε κιόλας στη συζήτηση, την πολιτική και των τελευταίων ημερών και πάντα. Φιλολαϊκή Ευρώπη. Η Ευρώπη με ανθρώπινο πρόσωπο κτλ. Τρεις λέξεις όλες θα ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο εάν δεν ήταν πραγματικά πολύ ζωβερή κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία και σε χώρες όπου δεν έχουν χτυπηθεί από την κρίση, που μάλιστα είχαν ανάπτυξη, εφαρμόζονται τα ίδια ακριβώς μέτρα που εφαρμόστηκαν και εδώ, της Γενικής Συνταγής. Βεβαίως. Δείτε στη Γερμανία, για παράδειγμα. Ήταν οι πρώτοι οι οποίοι περάσανε σε διευθέτηση του ωραρίου. Στη Γαλλία. Η Σουηδία είναι η πρώτη χώρα που προχώρησε στην ενεργό γύρανση με όρια συνταξιοδότηση μέχρι 69 ετών. Άρα λοιπόν. Γιατί βλέπουμε. Έχει τις υποδομές των συστημάτων ασφάλισης. Δεν είναι ζήτημα υποδομής, είναι ζήτημα ότι θεωρούν οι καπιταλιστές ότι μπορούν να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Εθνικά, μην πω κάτι άλλο. Και έρχομαι σε αυτό. Έρχομαι σε αυτό. Παρόλα αυτά. Επειδή και αυτό είναι ένα ζήτημα της τρέχουσας πολιτικής συζήτησης. Το ζήτημα, εν πάση περιπτώσει, μπλόκο, εδώ να φτιάξουμε κάποιο μέτωπο, να αντιμετωπίσουμε τις δυνάμεις οι οποίες ανεβαίνουν. Καταρχήν πρέπει να δούμε αυτού του είδους τα μέτωπα, τα προοδευτικά, με ποιους θα γίνουν. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι η βασική του προπαγάνδα. Μέτωπο προοδευτικό να κλείσεις την πόρτα στους φασίστες όταν επί τόσα χρόνια συγκυβερνάς με δυνάμεις μέσα στην κυβέρνηση που έχουν αυτή την κατεύθυνση. Πώς είναι φασίστες, η ΑΝΕΛ. Η ΑΝΕΛ είναι ένα εθνικιστικό κόμμα που έχει και τέτοιου είδους. Ένα δεξιό κόμμα είναι, κύριε Νικολάου. Κατά τη δική μας θεώρηση και με βάση την πολιτική που ασκούσε, ήταν εθνικιστικό κόμμα. Από δεύτερον, βασιλικούς και πολιτικούς μέχρι τα πάντα. Ας δούμε και τους άλλους. Άλλο φασιστικό, άλλο ναζιστικό, άλλο ακροδεξιό, άλλο δεξιό, κύριε άλλο νεοφιλελεύθερο. Άλλο... Εντάξει, ας πάμε στους άλλους συμμάχους. Ας πάμε στους άλλους συμμάχους, Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεδριάζει, πάει ο κ. Τσίπρας στην ευρωομάδα τους, χτίζει μια συμμαχία κτλ. Όπου κληθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, οφείλει να πάει. Και εδώ με τους αντίστοιχους. Και εδώ με τις αντίστοιχες δυνάμεις που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκροτήσει αυτό το μέτωπο, είναι οι άνθρωποι που σήμερα στη συζήτηση τη Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με θέμα την Βενεζούλα, σήμερα, αύριο, χτες, πότε ήταν, είναι οι κυβερνήσεις και οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες καλούν επί της ουσίας σε συνεργασία με τον Τραμπ να γίνει πραξικόπημα στη Βενεζουέλα. Αυτοί είναι οι σύμμαχοι. Πώς λοιπόν θα κόψεις? Πώς θα ανακόψεις με αυτόν τον τρόπο δηλαδή τον φασισμό σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία στήριξε τέτοιου είδους δυνάμεις στην Ουκρανία? Έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Πώς έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Υποστήριξε θέση για την ανατροπή του Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Δεν ξέρω, υπάρχει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το ζήτημα. Βεβαίως, υπάρχει ανακοίνωση του κόμματος. Όχι, δεν στηρίζει το Μαδούρο. Και κατηγορείται κιόλας στην Νέα Δημοκρατία ότι στηρίζουμε και το Μαδούρο. Εδώ ήρθε και το αεροπλάνο με τον Μαδούρο στο. Πήγε και στον Ποροσένκο ο πρωθυπουργός. Το αεροπλάνο, τα ξέρει, κυρία Καρδάκη. Επισκέφθηκε και τον Ουκρανό. Ρεπορτάζ, διαβάζω. Επισκέφθηκε και τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Ποροσένκο, ο πρωθυπουργός. Τα πιστεύετε αυτά? Δεν αυτό. Του Ιάσου πίνει το ρεπορτάζ. Όχι, ότι ήρθαν ο χρυσός της Βενεζουέλας στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, λέει το ρεπορτάζ. Λέει κάτι, ωραία. Τι ήρθαν να κάνουν? Όπως και να. Τι να σας πω κι εγώ τώρα. Πρέπει τα να χάνω συμμετέχει κι εγώ. Και η Ελλάδα στην ανταλλαγή πληροφοριών για τις πτήσεις. Ο μόνος τρόπος, εν πάση περιπτώσει. Πείτε μου, τι θα πάνε να κάνετε στην Ευρώπη. Μου λέτε για το Μαδούρο. Όχι. Λέει. Μου λέτε για τον Ποροσένκο. Έχει μια σημασία. Γιατί είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που. Ναι, μα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την εξωτερική πολιτική να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Με συγχωρείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντέδρασε καθόλου για την κοινή θέση και στάση που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της Βενεζουέλας. Και αυτό είναι γεγονός. Αλλά λέω το εξής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κομμουνιστικό Κόμμα θα πάει ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Να αναδείξει τα αποτελέσματα της πολιτικής που εφαρμόζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Να συνεχίσει σε κάποια πράγματα. Να φέρει στο προσκήνιο, στο Ευρωκοινοβούλιο, τους αγώνες που κάνουν οι εργαζόμενοι όπως κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα το κάνει αυτό όπως το έκανε. Εκεί. Δεν θα να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα. Ό,τι μπορούμε να μπλοκάρουμε
όπως και το έχουμε κάνει και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει συνομπάρει κανένα θετικό μέτρο για την βελτίωση της κατάστασης. Η αντίστροφη κατάσταση είναι αυτή που γίνεται. Εμείς προτείνουμε τροπολογίες και ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τα υπόλοιπα κόμματα της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης δεν τις υπερψηφίζουν. Ακόμα και αν είναι πράγματα τα οποία και εδώ η κυρία Καϊλή μπορεί να τα υπερασπίζεται στη συζήτηση για τα εργασιακά δικαιώματα, για παράδειγμα, ή ακόμα και αν είναι δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει όπως αυτή για την προνομία στη συζήτηση μας απόψε. Λέω, αλλά κάποια πράγματα που εσείς ακόμη δεν έχετε πάει για να τα μάθετε. Τις δομές εννοώ, τις συμμαχίες, όλα αυτά. Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα. Εξάλλου το ΚΚΕ δεν νομίζω ότι έχει λείψει ποτέ από το Ευρωκοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία. Σε πολλά θέματα με τα εργασιακά και με τους συναδέλφους του Ευρωκοινοβούλιου από το ΚΚΕ. Εντάξει, το θέμα είναι σε τελική ανάλυση τι αποφασίζει ο πολιτικός φορέας ο οποίος υπηρετείται και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Σε ορισμένα συμφωνούμε, σε ορισμένα συμφωνούμε. Την πρόταση, για παράδειγμα, που κατέθεσε το ΚΚΕ φέροντας στη Βουλή την πρόταση νόμου για τις απώλειες από την κρίση από τα 500 και περισσότερα συνδικάτα και σωματεία, όπως την καταθέσαμε, υπερασπιζόμενοι αυτά που το εργατικό κίνημα πάλευε για να αποκατασταθούν οι απώλειες, έτσι την καταθέσαμε, μπήκε στα συρτάρια, δεν είδαμε ακόμα και από δυνάμεις που παραδοσιάζεται αυτό που θα είχε μια αξία και ο κύριος Αλβανίτης να απαντήσει, γιατί εντάξει, μιλάμε με ανθρώπους κτλ. Από ποια μαρξιστική σκοπιά ο ΣΥΡΙΖΑ συνομιλεί με τον Τραμπ. Η αριστερά, να μην πω ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε εκ ονόματος της αριστεράς. Με τον Τραμπ, ο Πρωθυπουργός με τον Νετανιάχου, ο Πρωθυπουργός με το κράτος, δηλαδή, τον αρχηγό του κράτους που δολοφονεί την Παλαιστίνη. Όσο με έχετε παρακολουθήσει, έχετε αγγείλει και τον Νετανιάχου και την εγκληματική πολιτική του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστίνων και το καθεξής. Όμως ο κύριος Τσίπρας είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Και οφείλει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας να συνομιλήσει και με τον κύριο Τραμπ και με τον κύριο Πούτιν και με τον κύριο Νετανιάχου. Και γιατί δεν είναι Γιατί δεν προχωράει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας με το θεσμικό ρόλο που έχει, για παράδειγμα, την απόφαση που έχει πάρει η Βουλή για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Γιατί, εντάξει, επειδή μπλέκουμε με το θεσμικό ρόλο από τη μία, τον πολιτικό ρόλο, την πολιτική θέση και τα λοιπά. Είναι έτσι, ο θεσμικός ρόλος δεν είναι έτσι κατά, με συγγνώμη, κατά τη δεν γνώμη δεν είναι καταναγκαστικός. Είναι θέματα επιλογών. Αυτό ακριβώς θέλω να αυτό ακριβώς στείλω στην ουσία ότι σε τελική ανάλυση. Εθνικού περιεχομένου. Σε τελική ανάλυση. Εάν σφίγγει το χέρι του Νετανιάχου ο Τσίπρας, το κάνει συνειδητά. Συνειδητά το κάνει. Από τη θέση του ως πρωθυπουργός. Αλλά αυτό μεταφράζεται και σε μια πλατφόρμα πολιτική. Δεν μπορεί να τα αποφύγει αυτό. Και συνειδητά δηλώνει στη συνέχεια ότι αυτού του είδους οι 3+1 ή πολυμερείς συνεργασίες υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ αποτελούν εγγύηση της σταθερότητας και για την περιφέρεια μας τη στιγμή που το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει ούτε καν σύνορα στο Αιγαίο πελάτης. Τώρα το εθνικό συμφέρον και συνολικά, κατά την άποψή μας, οι κοινωνίες χωρίζονται σε τάξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επειδή έλεγε και πριν και ο κύριος Αρβανίτης μια καλή παρομοίωση σε σχέση με τον εμπριστή και τον πυροσβέστη, οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν την περίοδο της κρίσης και που κυβερνούν τώρα την περίοδο της ανάκαμψης, μάλλον κάψανε πάρα πολύ την εργατική τάξη και σώσανε την αστική τάξη και τους μεγαλοβιομηχανούς και επιχειρηματίες. Και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα για το κοινωνικό δίκτυο αυτό. Κοιτάξτε, επειδή τώρα ανοίξαν πολλά ζητήματα, θα σας πω. Και βάλτε μας και μια χώρα πρότυπο να μιλάμε και με μέτρο. Το κοινωνικό δίκτυο. Καταρχήν, μίλησε εδώ η κυρία Καϊλή για ένα, πώς το πάτε, κοινωνικό πλέγμα, κοινωνικό δίκτυο. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό πώς φαίνεται καταρχήν σε μια Ευρώπη όπου πάνω από ένα τέταρτο του πληθυσμού της συνολικά ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και με στερήσεις. Όπου ένα στους τρεις νέους εργαζόμενους δουλεύει ανάλογα με τη χώρα στην οποία είναι, με ένα μισθό ο οποίος δεν μπορεί να το εξασφαλίσει στα βασικά. Και με ελαστική απασχόληση κτλ. Και σε τελική ανάλυση, να δούμε λίγο. Το μοντέλο και να μην μιλάμε συνολικά. Το μοντέλο θα το βρούμε όταν το αποφασίσει ο λαός. Εμείς δεν είμαστε. Στο ΚΚΕ δεν είμαστε με τα μοντέλα. Στο ΚΚΕ έχουμε κάνει συγκεκριμένη. Γιατί από τη Βενεζουέλα οι άνθρωποι φύγαν. 3 εκατομμύρια άνθρωποι φύγαν από τη Βενεζουέλα. Στη Βενεζουέλα δεν είναι πολύ μεγάλο αυτό. Όχι, να το χρησιμοποιείτε σαν... Όχι, λέω, πάντως δεν πηγαίνει ο κόσμος εύκολα εκεί, σε αυτό το μοντέλο. Το δικό σας μοντέλο ποιο είναι? Άλλο λέω, γιατί δεν μου απαντάτε. Σας ρώτησα πριν αν η καταστολή και η προληπτική συλλήψη είναι κάτι πολύ αριστερό και σημαντικό. Με συγχωρείτε, μην κατά άνθρωπο ο οποίος έχει καταγγείλει τις προ... Αλλά για ποιες... Εντάξει, καλό θα ήταν. Συγγνώμη, συνάδελφε, για ποιες προληπτικές συλλήψεις λέτε?
Για αυτές που έγιναν προσφάτως. Για ποιο θέμα, όχι, δεν το ξέρω. Η διαμαρτυρία επάνω ως προς τη διαφωνία μας που έχουμε στη Μακεδονία. Ποιοι την έχετε? Για τα θέματα... Εμείς που διαφωνούμε με τη δική σας απόφαση. Όχι, σας έλαβα. Κύριε Αλαχογιώργο, το θέλα να προστατεύετε. Συνελήφθησαν φίλοι μου. Συνελήφθησαν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συζητήσει στα social media ότι θα έπρεπε να συγκεντρωθούν κάπου και να πούν τη δική τους διαφορετική άποψη. Αυτά που ΣΥΡΙΖΑ περασπιζόταν, τη διαμαρτυρία. Αν ήθελα να μας πείτε το πρότυπο, μόνο αυτό ήθελα, κύριε Νικόλα, να μας πείτε το πρότυπο χώρας για να πατήσουμε. Ανοίξανε ζητήματα. Καταρχήν, στη Βενεζουέλα και υπάρχει και τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Βενεζουέλας με το οποίο το ΚΚΕ έχει δεσμούς και πολύ μια ροή επικοινωνίας συνεχής. Η κριτική που κάνει είναι ότι υπάρχει καπιταλισμός και κρίση στη Βενεζουέλα και αυτό πληρώνει ο βενεζουελάνικος λαός. Δεν είναι κάποιο μοντέλο άλλο και τα λοιπά το οποίο αποτύχει. Είναι αποτυχία του καπιταλισμού. Γίνονται βασανισμοί από το Μαδούρο στους πολιτικούς κρατουμένους. Αυτό που μου λέει. Βασανισμοί του Μαδούρο στους πολιτικούς κρατουμένους. Υπάρχουν φωτογραφίες και ρεπορτάζ από το Ευρωκοινοβούλιο. Ένα Ευρωκοινοβούλιο το οποίο. Το Ευρωκοινοβούλιο το οποίο τι λέει. Θα φύγουμε αμέσω. Το οποίο τι λέει. Έχουν γίνει εκλογές. Δεν αναγνωρίζει. Χωρίς αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση ήταν στη φυλακή. Χωρίς αντιπολίτευση. Με συμμετοχή αντιπολιτευόμενων κομμάτων. Εκεί κρατούμενοι. Θα έρθετε να τα δείτε από κοντά. Εκεί είστε απομονωμένοι από αυτά τα θέματα. Είστε απομονωμένοι. Με τις ειδήσεις να είστε πολύ. Εδώ περιφέρεστε όσοι. Μην χρησιμοποιείτε πάλι το παράδειγμα του παππού σας που τον σκότωσαν οι κομμουνιστές. Μην χρησιμοποιείτε. Ο πατέρας μου, κύριε Αρβανίτη, ήταν μέλος του κομμουνιστικού κινήματος. Και τι έγινε. Ο αντικομμουνισμός σας. Μιλάω για συγκεκριμένες πρακτικές συγκεκριμένων ανθρώπων. Μα σας είπα ότι έχω από όλα στην οικογένειά μου. Κυρία Καηλή, μιλήσατε πάρα πολύ ωραία. Δεν μιλάω γενικά. Μιλάω για συγκεκριμένους ανθρώπους. Μην γενικεύετε. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το ζήτημα με τα κονδύλια, γιατί όχι, έχει αξιώσει. Αυτό με τα κονδύλια και την απορροφή στην Ευρώπη που έχουμε τέτοια άρνηση. Το τι έγιναν και εγκλήματα από την άλλη πλευρά. Ξέρετε, το ΚΚΕ μετά από τις τραγωδίες που γίνανε πέρυσι και φέτος, το περασμένο καλοκαίρι, και πρόπερση μιλάω για τις πλημμύρες, μιλάω για τη φωτιά στο μάτι. Η ευρωκοινοβουλευτική του ομάδα κατέθεσε ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ξέρω, νομίζω το γνωρίζετε όλοι. Για το αν θα μπορούσαμε να έχουμε χρηματοδότηση, αν θα μπορούσαμε να καλυφθούν οι ζημιές με λεφτά του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ότι δεν είναι επιλέξιμες. Αυτά τα έργα δεν είναι επιλέξιμα. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε και καθαρό. Τι είναι αυτό για το οποίο μιλάμε? Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα. Και στη Βόρειο Ελλάδα και σε νησιά. Δεν πάνε αυτά τα χρήματα. Για αντιπυρική προστασία δεν πάνε αυτά τα χρήματα. Πάνε όμως για τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και δεν τα μεγάλα project όπως αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κάνει για να εξυπηρετήσουν τους μεγάλους ομίλους. Κάποια πράγματα τα κάνει στον τομέα πρόληψης. Δεν ξέρω τι. Τα περισσότερα έργα είναι με ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν ξέρω τι θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέξιμο. Ξέρω ότι ο Στυλιανίδης ως επίτροπος. Δεν ξέρω πώς το ρώτησαν και σε ποια επιτροπή. Σας παρακαλώ. Ο Στυλιανίδης ως επίτροπος έκανε μια μεγάλη δουλειά με το Rescue. Ακριβώς. Το οποίο το πέρασε, κατάφερε το πέρασε. Δηλαδή αυτό και μόνο να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Να μπορούν να έρχονται τα πυροσβεστικά άμεσα όπου υπάρχει ανάγκη στην Ευρώπη. Ένα κέντρο συντονισμού σε τέτοιες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν πατάμε εκεί πάνω όλοι. Ανεξαρτήτως πολιτικά ποιος θα πληρώσει το μάτι ή τη μάντρα ή το οτιδήποτε έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Εδώ υπάρχει κάτι θετικό που δεν το ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα. Υπάρχουν χρήματα και δεν τα έχει αξιοποιήσει η κυρία Δούρου και αυτά υπάρχουν στις κατηγορίες που τις ασκήθηκαν πριν λίγες μέρες. Τις ποινικές ευθύνες θα τις λύσουν αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι να τις λύσουν. Πάντως υπάρχουν τα χρήματα από την Ευρώπη. Εσείς, κυρία Καηλή, η οποία πολιτεύεστε με ένα χώρο και ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε πάρα πολλά χρόνια. Δεν είστε άμυροι ευθυνών για το σχέδιο το οποίο είχατε και για να αντιμετωπίσετε και αυτές τις καταστροφές. Έχει μια παρακαταθήκη πολύ μεγάλων έργων. Το μισό, θα έπρεπε να υπάρχει φυλακές συνέχεια. Γεμάτες, αλλά... Θα έπρεπε να υπάρχει συνέχεια. Κυρία Καηλή, να σας πω κάτι. Συγγνώμη. Από αυτά τα στελέχη πάντως πήρατε και εσείς και διεκδικείτε να γεμίσετε το ΣΥΡΙΖΑ και τα ψηφοδέλτιά σας, κύριε Αρβανίτη. Και εσείς περάσατε το ΠΑΣΟ κάποια στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια. Και ο κορυφαίος στέλεχος σήμερα και μέρος κεντρικής επιτροπής. Τι λέτε, κυρία Καηλή? Τι λέτε, κυρία, τι σας στέλνουν εκεί? Τι λέτε, κυρία Ρανίδη? Βλέπω τι σας στέλνουν, θα σας καταστρέψουν. Δεν είναι κακό να εισφέρεις από το ΠΑΣΟ. Να πεις ότι σε άλλο πολιτικό φορέα... Δεν είναι για σκόπιμο. Το κόκκινο, μάλλον κάπου αλλού προς τη Νέα Ιωνία ήμουν. Εντάξει, ήταν πολλοί συνάδελφοί σας. Όχι, Κώστας είναι στην αριστερά. Αλλά δεν πειράζει. Ήταν πολλοί συνάδελφοί σας. Έχετε ένα θέμα. Ποινικοποιείτε το χώρο σας, χωρίς λόγο.
Εμείς ποινικοποιούμε το χώρο μας. Αλλά αυτό είναι 20. Εσείς τον ποινικοποιείτε και σας λέω έχετε πάρει τόσα στελέχη από το Πασόκ που συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά που λέτε και τους κάνατε υπουργούς, τον κύριο Μωραΐτη, τον κύριο Τόλκα, τον κύριο Κουρουμπλή. Καραμπινά το Πασόκ δεν ήταν αυτό. Αυτό λέω. Αυτό που κατηγορείτε λέω. Και Παπανδρεϊκός. Που σας έλεγε πολιτικούς απατεώνες και είστε συνάδελφοι τώρα στον ίδιο χώρο. Θα σας πω για αυτό. Ολοκλήρωσα να πάω στον κύριο Κουρουμπλή. Βεβαίως. Θέλω να σας πω κάτι. Το κομμάτι των πολιτικών επιλογών του καθενός και της συμμετοχής είναι θέμα προσωπικό, ξέρετε, και πόσο το αντέχει. Εγώ να σου πω και μια αλήθεια. Αν ο κύριος Τόλκας έχει πει αυτά που έχει πει και μπήκε στο μοναστήρι και προσκύνησε τα μανουάλια, άφησε απαρτό. Και είναι και δικό του πρόβλημα. Θέλουμε προσκυνημένους και στην δικό του πρόβλημα. Είναι εσείς που είστε παλικάρια όλοι. Μια χαρά. Το έχετε. Το δεύτερο κομμάτι που έχω να σας πω ότι οφείλεται. Αντέχει όμως το κοινά, αλλά αντέχει. Συσπηρώθηκε φαίνεται. Με τις εκλογές που πήσατε, να δούμε τις εκλογές. Εγώ θέλω να σας πω λοιπόν ότι στο κομμάτι αυτό που έχετε σοβαρή πολιτική ευθύνη. Μα καλά τους λέτε προσκυνημένους και είστε μαζί στην ίδια παράταξη. Σας αρέσει αυτό το επίπεδο. Όποιος μπει μέσα στο σπίτι σημαίνει ότι συμφωνεί με τις αρχές του σπιτιού. Ή τι σημαίνει. Δεν σας προσβάλλει λίγο εσάς. Εμένα ψυχικά τώρα. Ήμουν εγώ στο Πασόκ. Άλλαξε εγώ πολιτικό χώρο. Ω, ρωτάω το ότι ήρθαν σε εσάς και λένε αυτά που λένε. Δεν με αφορά. Και αν δεν αλλάξεις δεν γίνεται τίποτα. Τι να σου πει. Το ότι είστε μαζί με την κυρία Κουντουρά είναι όλα καλά. Λοιπόν, να σα αφήσουμε τώρα την κυρία Κουντουρά, τον Τζέφι. Είναι για παράταξη. Αν πέρασε ο Κώστας από το Πασόκ. Με την κυρία Παπακώστα. Κυρία Καλή. Η κυρία Παπακώστα που έκανε χαρακτηρισμού. Το Πασόκ δεν συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Και με το λαό. Ο κύριο Μωραΐτη. Τώρα γιατί ψέγεται εσεί. Ο κύριο Μωραΐτη ήταν στο ίδιο υπουργείο με τον κύριο. Σας πονάει. Δεν σας πείραξε. Εμένα προσωπικά. Αυτό λέω. Τι να σας πω. Όταν θα λάβω την κυβέρνηση θα πάρω προσωπικά σας φάσεις. Μια χαρά με τον Ανέλη τα βρήκατε. Φαίνεται μάλλον ότι υπάρχει μια σύγκληση γενικά. Κοιτάξτε, στο Ευρωκοινοβούλιο πάντως μόνο με συμμαχίες προχωράτε. Στην πολιτική που ακολουθείτε και από τη δεξιά και από την αριστερά μπορούν να μπουν μέσα. Και κατά την άποψή μας αυτός είναι η προσήλωση στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικά σε αυτούς τους πυλώνες. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ήταν κατά της συμφωνίας. Η θέση δική μας ήταν κατά της συμφωνίας για ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Για τον λόγο ότι είναι μια συμφωνία η οποία έρχεται επί της ουσίας με τη στήριξη του ΝΑΤΟ να παίξει ένα παιχνίδι το οποίο έχει να κάνει με την αντιπαράθεση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες ισχυρές καπιταλιστικές δυνάμεις. Αυτή κατά αυτή η συμφωνία εμπεριέχει ζητήματα που για μας είναι προβληματικά, που ενδεχομένως δείχνουν προς αλλητρατικά στοιχεία σε σχέση με τη γλώσσα, σε σχέση με αλλαγή στο Σύνταγμα. Όμως εμείς σαν κόμμα εξ αρχής είχαμε πει ότι θα μπορούσε να λυθεί και σε σχέση με το όνομα, αν ήταν ένας αυστηρά γεωγραφικός προσδιορισμός. Η ιστορική αυτό... εμπλοκή του κομμουνιστικού κόμματος, έτσι, στο θέμα. Η ιστορική εμπλοκή, σε ποια κατάσταση. Δεν θεωρούμε ότι είχε κάποια ιστορική εμπλοκή. Θέση, θέση. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι υπήρχαν, ότι με αυτή την έννοια μακεδονική γλώσσα δεν υπάρχει. Υπάρχει σλαβομακεδόνικη γλώσσα, η οποία μιλιόταν και πριν τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, αν θέλετε, και στη συνέχεια, που χώρισε το γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας, γιατί η Μακεδονία είναι ένας χώρος στον οποίο έχουν δικαιώματα και οι Έλληνες και οι Βούλγαροι και Αλβανοί. Οι Αλβανοί κατά ένα μικρό μέρος και ένα κομμάτι που ήταν στην Ιουγκοσλαβία και στη συνέχεια πέρασε στη γείτονα χώρα. Έτσι, δεν έχει κανείς την αποκλειστικότητα. Αλλά όπως δεν μπορεί να λέει να βγαίνει ο εθνικισμός, ο ελληνικός και να εκφράζεται με έναν τρόπο και να λέει Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Γιατί αυτό δεν είναι έτσι. Στο μακεδονικό χώρο ζούσαν πολλοί λαοί. Εμείς καταψηφίσαμε καθαρά γιατί ακριβώς είναι μία συμφωνία που έχει την ατομική σφράγιδα. Έρχεται σήμερα να λυθεί με συγκεκριμένο τρόπο. Και μόνο. Για... Πώς? Λόγω ΝΑΤΟ και μόνο. Το ΝΑΤΟ, τα ζητήματα τα αλυτρωτικά που ενδεχομένως υπάρχουν να ακόμα αλλιώς, κύριε, μέσα στο. Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Η χώρα είναι έτσι όπως είναι. Αλλιώς... Μέσα σε αυτήν την ιστορία. Έχω μια συμφωνία στα χέρια μου. Εντάξει. Εμείς οι δύο τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό θα βρούμε κοινά πράγματα συμφωνία. Κοιτάξτε, το ζήτημα της Μακεδονίας. Τι θεωρείτε προδοτική τη συμφωνία. Θα χρησιμοποιήσετε ποτέ αυτή τη λέξη. Το ζήτημα. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Προσέξτε να δείτε. Εμείς θα το λέγαμε αυτό ποτέ. Ναι, λέει η κυρία Καλή. Αυτό λοιπόν πλέει η κυρία Καλή. Να μας το αιτιολογήσουν λίγο. Στα 20 μία και ελληνική. Στα 20 χρόνια. Από την επέμβαση στην Ιουγκοσλαβία. Στα 20 χρόνια από την επέμβαση στη Ιουγκοσλαβία. Υπήρξε γεωγραφικά για ένα διάστημα ένας άλλος πληθυσμός σλάβικος. Σε μια περίοδο που ΣΥΡΙΖΑ και γλώσσα. Παίζει τι δεν καταλαβαίνετε, τι κάνατε. Της προώθησης των συμφερόντων του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στην περιοχή και ανακηρύσσοντας το μοντέλο λύσης της Συμφωνίας των Πρεσπών σαν πιθανό μοντέλο για να λυθούν και τα υπόλοιπα ζητήματα που είναι ανοιχτά και με την Αλβανία και με την ΑΟΣ της Τουρκίας και με την ΑΟΣ της Κύπρου και με τους υδρογονάνθρακες. Αυτό δείχνει μια πολύ πιο έντονη εμπλοκή. Είναι πολύ ζωρικά τα πράγματα. Είναι πολύ ζωρικά τα πράγματα. Κίνδυνος εμπλοκής υπάρχει στην περιοχή με άλλο το θέμα. Αυτό. Όχι. Πώς δεν υπάρχει. Τι κίνδυνος υπήρχε με την Ελλάδα. Προσέξτε να δείτε.
κίνδυνη εμπλοκής. Συμφερόντων εννοώ. Α, εμπλοκής συμφερόντων. Ναι. Μόσχα, Ουάσιγκτον, αυτό είναι. Προσέχουμε λίγο τις λέξεις που χρησιμοποιούμε. Καλά, κύριε Καθηγητή, δεν το προσέχουμε. Απλά το σκέφτομαι. Ο κύριος Γιλιώνης δεν προσέχει, ανοίγει θέματα. Εμπλοκής συμφερόντων και εμπλοκής γενικότερα. Υπάρχει κίνδυνο. Όμως από αυτό δεν μας βοηθάει το να είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ. Δεν μας γλιτώνει κάτι αυτό. Δεν διαφωνήσω. Αυτό είναι το ζήτημα.